Λοιπόν, πάμε μέχρι το Κίεβο, στο Χρήστο Νικολαίδη. Προσπάθησε ο Χρήστος να κινηθεί προς τα οδοφράγματα. Τον βλέπουμε να περπατάει. Νομίζω ότι, Χρήστο, δεν τα κατάφερες. Είσαι σε απαγόρευση κυκλοφορίας. Είσαι έξω ενώ έχει απαγορευτεί κυκλοφορία. Απλώς την ώρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι, την ώρα που προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα καλύτερο πλάνο από την πλατεία Ανεξαρτησίας, ήρθαν δύο στρατιώτες και μας απαγόρευσαν και μας ζήτησαν, πολύ ευγενικά είναι η αλήθεια, να επιστρέψουμε κοντά στο χώρο του ξενοδοχείου. Θέλαμε να κάνουμε μία ακόμα σύνδεση από το κέντρο του Κιέβου, προκειμένου να σας μεταδώσουμε μία είδηση η οποία μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα μας στάλθηκε από το Ουκρανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανακοίνωση, οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή μετρούν πολύ μεγάλες απώλειες. Οι Ουκρανοί ανακοινώνουν ότι έχουν καταφέρει να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες στους επιτιθέμενους, κάτι το οποίο ανακοινώνεται συχνά και με αριθμούς, και με συγκεκριμένους αριθμούς δηλαδή, όχι μόνο για τα καταρριφθέντα αεροσκάφη, αλλά και για τους πυράβλους, όπως επίσης και για τους νεκρούς στρατιώτες στα κατεστραμμένα οχήματα. Πολλοί θα μπορούσαν να σχολιάσουν ότι πρόκειται για μία ακόμη φάση του πολέμου της επικοινωνίας που υπάρχει σε εξέλιξη. Ωστόσο, σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτήν που μας στάλθηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Σε αυτήν την ανακοίνωση υπάρχει ο ισχυρισμός, η πληροφορία της αντικατασκοπίας που λέει ότι οι Ρώσοι βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά την κατάσταση, την ψυχολογία και το ηθικό που υπάρχει ανάμεσα στο στράτευμά τους, κάτι το οποίο τους αναγκάζει ουσιαστικά να προχωρήσουν σε κάποιες έκτακτες αποφάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές και σύμφωνα πάντοτε με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, δίνουν παράταση σε όλες τις συμβάσεις των επαγγελματιών στρατιωτών, οι οποίες τυχαίνει να λήγουν στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Τις δίνουν παράταση αυτομάτως για να κρατήσουν αυτά τα επαγγελματικά στελέχη στο στρατό, ενώ πάντοτε σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, υπάρχει μια ενίσχυση της συνεργασίας του ρωσικού στρατού με αυτή την εταιρεία, τη Wagner, που είναι η εταιρεία ουσιαστικά ενός μισθοφορικού στρατού που μπορεί να ενοικιαστεί και εξυπηρετεί πάντοτε, δηλαδή λειτουργεί πολύ συχνά στο να εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα. Αυτές είναι ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται με έναν προφανή στόχο φυσικά. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αληθείς και κατά πόσο ισχύουν και σε ποιο βαθμό. Είδαμε στη διάρκεια της σημερινής ημέρας αρκετές ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, αυτή που μας έκανε τρομερή εντύπωση ήταν με τους εχμαλώτους και με τους νεκρούς. Υπάρχει εδώ μια hotline, μια απευθείας γραμμή, στην οποία καλούνται οι Ρώσοι συγγενείς αγνοωμένων στρατιωτών ή στρατιωτών που πολεμούν στο μέτωπο της Ουκρανίας να επικοινωνούν με τις Ουκρανικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση της υγείας. Και αυτή η hotline, αυτή η γραμμή, αυτή η απευθείας τηλεφωνική σύνδεση μπορεί να ενημερώσει τους Ρώσους συγγενείς εάν οι άνθρωποι τους, εάν οι συγγενείς τους, οι στρατιώτες είναι εχμάλωτοι. Υπάρχει επίσης μια άλλη είδηση για τους εχμαλώτους, που όπως και σε κάθε πολεμική σύραξη άλλωστε προσφέρουν πολύ πλούσιο επικοινωνιακό υλικό. Έχουμε δει κατά καιρούς συνεντεύξεις εχμαλώτων να μιλούν για το στράτευμά τους με όχι και τόσο κολακευτικά λόγια. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι να είναι ουσιαστικά σε κακό χάλι και να παρουσιάζονται ως στρατιώτες της ρωσικής πλευράς και να λένε ότι εμείς δεν θέλαμε να πολεμήσουμε. Μας είπαν ψέματα, μας είπαν ότι θα κάνουμε μία άσκηση. Σε άλλη φάση μας είπαν ότι μας περιμένουν οι Ουκρανοί με λουλούδια στα χέρια προκειμένου να μας προϋπαντήσουν, γιατί θέλουν και αυτοί όπως και εμείς να ρίξουμε το ναζιστικό καθεστώτος τους, και άλλες τέτοιες έτσι χαρακτηριστικές εκφράσεις. Αυτό όμως που το είδαμε και την τελευταία ώρα αφορά τους νεκρούς. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική νομίζω η ανακοίνωσή του. Ζητά από το ρωσικό στρατό να σεβαστεί τους νεκρούς του. Και με έναν πολύ σκοπτικό έτσι τρόπο σχολιάζει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των πολέμων που φαίνεται ότι ένας επιτιθέμενος δεν υπολογίζει τους νεκρούς του, τους παρατά στο πεδίο της μάχης και αποχωρεί. Νομίζω ότι είναι χτυπήματα αυτά τα οποία τρέχουν σε έναν επικοινωνιακό πόλεμο παράλληλα με τον πραγματικό πόλεμο, όπως άλλωστε το βλέπουμε σε κάθε ανάλογη περίπτωση, Πόπη. Λοιπόν, αυτά βέβαια, ξέρετε, στους πολέμους είναι δυστυχώς συνήθι και γίνονται και κάθε πλευρά εμφανίζει
και στοιχεία όπως αυτά που μας περιέγραψε ο Χρήστος Νικολαίδης και εικόνες και βίντεο. Εμείς εδώ από την πρώτη στιγμή αυτό που κάνουμε, Πόπη, είναι να τα μεταδίδουμε όλα, να τα αποδίδουμε στις πηγές τους, γιατί και από την άλλη πλευρά υπάρχουν αντίστροφοι ισχυρισμοί για άλλα ζητήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά παρά να τα μεταδίδουμε όλα. Και αποδίδοντάς τα στις πηγές, να αφήνουμε τους τηλεθέτες να βγάζουν τα συμπεράσματά τους, όσο ξέρεις, ασφαλή και αν είναι αυτά. Πολλές φορές, ξέρεις, μπορεί να πέσεις εύκολα και σε λάθος. Ναι. Η εικόνα σε παρασέρνει πολλές φορές. Ο τίτλος που μεταδίδουν τα μεγάλα δίκτυα που καλύπτουν τον πόλεμο αυτό σε παρασύρει εύκολα. Πριν από λίγο, για παράδειγμα, μεταδώσαμε εικόνες από τη Μαριούπολη, εικόνες απίστευτης εξαφλίωσης των κατοίκων που προσπαθούν να βρούνε φαγητό να φάνε, που μπαίνουν σε καταστήματα, κάνουν πιάτσικο προκειμένου να επιβιώσουν μέσα σε χαλάσματα. Μια πόλη που ήταν κομμάτια ολόκληρη από τους βομβαρδισμούς. Υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος κυνηγούσε ένα ποντίκι, είναι εικόνα που βλέπουμε. Αν το δούμε καλύτερα, βλέπουμε ότι πρόκειται για ειδικό χειρίδιο. Ο άνθρωπος μάλλον το όσκασε το κατοικίδιό του. Είναι έφυγε ένας τίτλος από το Associated, το οποίο είχε έτσι μια ενδιαφέρον, αλλά έχει και ζούμε εδώ, βλέπω, εντάξει, οκ. Okay. Είναι εντελώς κατοικίδιο το ζωντανό το οποίο κυνηγούσε ο άνθρωπος. Κοίταξε, είναι ο πόλεμος προπαγάνδας του χάους. Τρέχει, τώρα έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περιθώρια για πολλά. Και για παρανοήσεις και για είναι κάτι εξαιρετικό δύσκολο πάντως. Λοιπόν, τώρα, εξαιρετικά δύσκολο. Στο Κίεβο, μέσα σε αυτές τις συνθήκες λίγο να εξακριβώσεις την παραμικρή είδηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους πάντες και γι' αυτό θέλει 500 φορές εξακρίβωση. Και όταν έρχονται εικόνες με ρυθμό πολυβόλου, πραγματικά θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων για να πεις ότι έχω την 1000% είμαι βέβαιος για το πλάνο που μεταδίδω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και αποδίδουμε τις πηγές, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στις επόμενες 24 με 36 ώρες, λένε από το Κίεβο τουλάχιστον, αναμένουν την επίθεση. Είναι ο κόσμος στα καταφύγια ήδη, έχει φύγει άμαχος πληθυσμός. Σε τι κατάσταση είναι, Χρήστο, η πόλη? Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πόσοι από τους 6 εκατομμύρια κατοίκους του Κιέβου σε φυσιολογικές συνθήκες έχουν παραμείνει μέσα στους δρόμους και στα κτίσματά του. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Και πραγματικά είναι απορίας άξιον να το δούμε κάποια στιγμή, εάν υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι σε αυτή την πόλη, με το δεδομένο ότι έχουμε καταγράψει τις προηγούμενες ημέρες έτσι πολύ, πολύ μεγάλα ποτάμια προσφυγιάς να αφήνουν την πόλη, να την εγκαταλείπουν. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια σίγουρα και να δώσει νούμερα. Αυτό και είναι το δεν μόνο είναι και σίγουρο. Εύκολο, ξέρετε, να εκενωθεί μια Μητρόπολη 3-4 εκατομμύριων κατοίκων, η οποία είναι απλωμένη, όπως μας έλεγε και ο Χρήστος τις προηγούμενες ημέρες, σε μια έκταση μεγαλύτερη από την Αθήνα. Πάντως, ο κλειός φύγει γύρω από το Κίεβο, όλο και περισσότερο, και τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, που πολιορκούνται επίσης ανελαίητα από τις ρωσικές δυνάμεις.